θέλω. Φρίτα μου, θερμά συγχαρητήρια. Ανυπομονώ να τα πούμε επιτέλους από κοντά. Μαρία Κάλλας. Τη θυμάστε? Είναι η Φρίντα, η ξαδέρφη του Φώτη από το Παραπέντε κατά κόσμων με Λίνα Κυριακοπούλου. Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά το σίριαλ, ακολούθησε το τραγούδι, τη δεύτερη αγάπη της μετά την υποκριτική. Μπορώ να σου πω ότι σπουδάζω περισσότερα χρόνια μουσική και τραγούδι από ότι έχω σπουδάσει θέατρο. Θεωρώ ότι είναι μια έκφραση. Ο κόσμος έχει αγαπήσει πάρα πολύ τη Φρίντα. Δηλαδή βλέπω ότι και τη Φρίντα εννοώ, αλλά σε ό,τι με αφορά, επειδή έχει επαναληφθεί και πολλές φορές το σίριαλ, και μας θυμούνται και σε μένα προσωπικά δείχνουν πολύ μεγάλη αγάπη όταν με συναντούν, γελούν. Αυτή είναι η ηθική έτσι, ανταπόδοση αυτού που έχει γίνει. Αν κάνεις ακόμα ένα σχόλιο για την ηλικία μου... Η οποία είναι... 26. Φρίντα, κορίτσι μου. 26, είπα, δεν το διαπραγματεύομαι. Καλά για τους ξένους, βρε Φρίντα μου, αλλά εμείς είμαστε οικογένεια. Τι είμαι 26, δεν θα το ξαναπώ. Ναι, βρε παπά, 10 χρόνια στο λέει. Ακριβώς. Τι είπες, βρε. Με το που θα μιλήσω, αμέσως μου λένε, α, είσαι η τρελή από το κανάλι, από το τηλεβό, είσαι η ξαδέρφη του Φώτη. Αυτά. Και τα λοιπά. Και μετά αρχίζουν και λένε για την αγάπη τους για το Σύρια και τα λοιπά. Είμαστε λοιπόν στον δρόμο. Και περπατάμε στο Σύνταγμα. Αν δούμε κανένα περιστέρι να τρέχει η μύτη του ή να φτερνίζεται έντονα, είναι χρέος μας να ειδοποιήσουμε τα αρμόδια όργανα. Η ίδια σήμερα έχει επαφές με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Με τον Γιώργο, όπως και εκείνος έχει πει και όπως όλοι ξέρετε, έχουμε γνωριστεί από τη σχολή, έτσι. Μιλάμε για το 97. Τόσα χρόνια πίσω. Ναι, έχουμε επικοινωνία. Δεν βλεπόμαστε κάθε μέρα, έτσι. Αγαπιόμαστε όμως πάρα πολύ. Εκείνος είναι πάρα πολύ απασχολημένος. Έχω την τιμή να ζητήσω το χέρι της ανιψιάς σας. Ο σκοπός είναι να την πάρεις ολόκληρη. Με το χέρι μόνο δεν κάνουμε δουλειά. Γράφει ένα καινούριο σίριαλ για να προβληθεί του χρόνου στο Μέγκα. Έχετε κάνει κάποια συζήτηση? Όχι, δεν, από τον ίδιο δεν γνωρίζω τίποτα. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση να συνεργαστώ με τον Γιώργο. Ο Γιώργος γράφει υπέροχα. Θα ήθελα να ξαναπαίξω όχι μόνο στην τηλεόραση, θα ήθελα να παίξω και στο θέατρο πάλι, γιατί έχω 2 χρόνια να κάνω και θέατρο. Έχω κάνει κάποιες δουλειές μετά από το Παραπέντε, κυρίως σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά φυσικά και θα ήθελα να παίξω, είναι απαραίτητο. Καιρός ήταν.